Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμένου στην Ελευθερούπολη, όπου υπεγράφει το πρωτόκολλο συναντήληψης και συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου Παγκαίου στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής συνεργασίας, η οποία αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Δήμου και στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έγινε λόγος τόσο για την αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Σημακοπούλου στην Καβάλα, όσο και για την κατάργηση του αεροπορικού αποσπάσματος Χρυσούπολης, όπου όπως τόνισαν κυβερνητικοί βουλευτές του νομού, πρέπει να συνεχίσουν οι συζητήσεις με το αρμόδιο Υπουργείο. Το στρατόπεδο είναι και το αεροδρόμιο, είναι ζητήματα που πρέπει να συνεχίσουμε να συζητάμε με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έτσι ώστε να βρωθεί η χρυσή τομή για να μπορέσουν να είναι λειτουργικά, γιατί εμείς θέλουμε πραγματικά να είναι μοχλή ανάπτυξης και χρήσης από το σύνολο της κοινωνίας. Σε ό,τι αφορά το πρώην στρατόπεδο Σημακοπούλου, ο βουλευτής Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Εμμανουηλίδης σημείωσε πως πρόκειται για μια περιοχή ζωτικού ενδιαφέροντος για την Καβάλα, λέγοντας ότι πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα αυτή η εκκρεμότητα. Πρέπει, δεν θα πρέπει. Οπωσδήποτε και εκεί θα πρέπει να βρεθεί μια ανάλογη φόρμουλα, ώστε η περιοχή εκείνη, η οποία είναι ζωτικού ενδιαφέροντος για την ζωή της τοπικής κοινωνίας, να αποδοθεί μέσα σε μια συναποδοχή όρων από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά βέβαια της τοπικής κοινωνίας. Πιστεύω ότι θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου μέσα στα πλαίσια της δικής μας θητείας να ολοκληρωθεί και αυτή η εκκρεμότητα, να αντιμετωπιστεί μάλλον αυτή η εκκρεμότητα.